Γεια σας, γεια σας! Σήμερα ξεκινάμε παρέα με την Μπαρίλα. Η Μπαρίλα εδώ και 140 χρόνια διαλέγει τα καλύτερα σιτάρια για να έχουμε άριστη μαγειρική απόδοση στις συνταγές μας και μία από αυτές θα κάνουμε σήμερα παρέα. Ξεκινάμε! Ελάτε να φτιάξουμε παρέα ένα one pot pasta. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε μία σοτέζα θα γίνει όλη η συνταγή. Θα φτιάξουμε πένες με λουκάνικο, μανιτάρια, κρεμμύδι και φρέσκο σπανάκι. Ξεκινάμε με το κρεμμύδι μας. Ψιλοκόψτε καλά το κρεμμύδι. Έτοιμο το κρεμμύδι, θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο μας, κλέγοντας λίγο. Λεπτές φετούλες. Έτοιμο και το σκορδάκι μας. Στη συνέχεια θέλω να πάρετε brown μανιτάρια, τα οποία θα τα κόψουμε σε χοντρά κομμάτια. Κόβω σε χοντρά κομμάτια, έτσι ώστε να έρθουν να μαγειρευτούν στον ίδιο χρόνο, μαζί με τις πένες που θα τις βάλουμε όλες μαζί στην ίδια κατσαρόλα. Έτοιμα και για να είμαστε εντελώς έτοιμοι θα κόψουμε και τα λουκάνικα. Από πλευράς προετοιμασίας είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μία βαθιά σοτέζα που σημαίνει είναι μία ρηχή κατσαρόλα, εντάξει, εδώ, θα τη βάλουμε να ζεσταθεί και θα προσθέσουμε μέσα 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Μία κουτάλα για ανακάτεμα. Και ξεκινάμε με σκόρδο και κρεμμύδι. Δυνατή φωτιά και σιγά σιγά θα έρθει το κρεμμυδάκι και το σκόρδο να αρχίσει να τσιρίζει. Αχ, το στούντιο έχει αρχίσει και μυρίζει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λουκάνικα και μανιτάρια να πάρουν άρωμα. Εδώ. Καλό ανακάτεμα να βγάλει το λουκάνικο τα λιπαρά του. Το λουκανικάκι έχει αρχίσει και μυρίζει. Λοιπόν, ώρα για σπανάκι. Θέλω να βάλετε αρκετό σπανάκι μέσα στη σοτέζα σας. Τέλεια. Καλό ανακάτεμα και στη συνέχεια ζυμαρικά. Έτοιμη για ζυμαρικά. Η γεύση του κλασικού ιταλικού ζυμαρικού είναι εδώ. Μπορείτε να το βρείτε σε πάνω από 15 σχήματα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πένες σήμερα. Θα βάλω μισό πακέτο και καλό ανακάτεμα. Θα σβήσουμε με το κρασί μας. Θα προσθέσουμε μέσα το ζωμό μας και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε σιγά σιγά, έτσι ώστε τα ζυμαρικά να απορροφήσουν όλη την υγρασία και να έρθουν να βράσουν μαζί με όλα τα υλικά. Και επειδή το ζυμαρικό χρειάζεται υγρασία, μπορείτε να έχετε ένα βραστήρα με λίγο βραστό νερό εδώ και προσθέτουμε λίγο ακόμα. Λίγο αλάτι, λίγο φυσκοτριμμένο πιπέρι και αφήνουμε σιγά σιγά το φαγητό μας να μαγειρευτεί. Τα ζυμαρικά έχουν απορροφήσει όλα τα υγρά και νομίζω ότι το φαγητό μας είναι έτοιμο. Χρυσοκίτρινο ωραίο χρώμα, al dente κράτημα και τέλεια υφή. Λοιπόν, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Για αυτή τη συνταγή το μαϊντανό μην το λυπηθείτε, θέλει μπόλικο. Καλά ψιλοκομμένο, έτσι. Και ό,τι πρέπει και για αθλητές, γιατί έχουμε και υδατάνθρακα, αλλά τα ζυμαρικά της Μπαρίλα είναι πλούσια και σε πρωτεΐνη. Καλό ανακάτεμα και φυσικά λίγη παρμεζάνα στο τέλος, επιβάλλεται. Έτσι και καλό ανακάτεμα. Και όλα αυτά σε ένα σκεύος. Λοιπόν, πιάτο, σερβίρισμα, νοστιμιές και μυρωδιές. Τέλειο. Στο site μου μπορείτε να δείτε πάρα πολλές συνταγές με ζυμαρικά, όπως φυσικά και στο κανάλι στο YouTube. Για δείτε.
Η πιο χαρακτηριστική σειρά της Μπαρίλα, στο μπλε κουτί, είναι εδώ και ανανεώθηκε. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και το σημερινό μας βίντεο. Άλλη μια συνταγή, ελπίζω να σας άρεσε. Για ακόμα πιο πολλές, που αλλού, εδώ, στο κανάλι μου στο YouTube, αλλά και στο site μου. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε ωραία gadget shop.alexpapandreou.gr, το νέο μας e-shop. Μπείτε, εξερευνήστε και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα σας αρέσει. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, που αλλού, εδώ, στο κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας!